κοντά μας. Είναι η μεγαλύτερη χαρά μας, ο λόγος που είναι στην κοντά μας. Έτσι, καλά τα λέω. Λοιπόν, έχουμε μετά από μεγάλη προεργασία που έχει πραγματοποιηθεί με τα στελέχη της εταιρείας, φτάσαμε πλέον στο σημείο στο οποίο νομίζω ότι έχετε να μας ανακοινώσετε κάτι ευχάριστο για το σχέδιο που θέλουμε να υλοποιήσουμε. Ένα σχέδιο το οποίο αποτελεί ευρωπαϊκή καινοτομία και πρωτοπορία όσον αφορά την φιλοσοφία αξιοποίησης υφιστάμενων δικτύων, των υφιστάμενων δικτύων ίδρυψης για την παραγωγή ενέργειας και κυρίως βέβαια στο κομμάτι που πλέον αλλάζουμε το μοντέλο το οποίο υπήρχε μέχρι πρότινος, που συνιστούσε καταστροφή της ενέργειας για να μπορεί το νερό να έρχεται, να εισέρχεται στο δίκτυο με ασφάλεια, ενώ τώρα πλέον εκμεταλλευόμαστε αυτό. Άρα η Νάουσα θα είναι μια από τις ίσως πρώτη πόλη στην Ευρώπη, η οποία αντί να καταναλώνει ρεύμα για κάθε ποτήρι νερό που πίνουμε, θα παράγει ρεύμα από κάθε νερό, ποτήρι νερό που πίνουμε. Και ευελπιστούμε ότι με τη δική σας συνδρομή και στήριξη θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και εμείς στην επίσκεψη των διαδικασιών, οι οποίες βεβαίως στην αγαπημένη μας πατρίδα κατά τα λοιπά είναι λίγο ιδιαίτερα αργές. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Αναγκαστικά πηγαίνουμε με τους ρυθμούς που πρέπει να πάμε. Και παρόλα αυτά, θεωρώ ότι δεδομένου ότι έχουμε μπει πέρα με την εσωτερική ευθεία για την υλοποίηση του έργου, θα έχουμε την χαρά σύντομα να αποτελέσει η Νάουσα ένα πρότυπο και για άλλες πόλεις στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, με πανευθερή χαρακτηριστικά με το δικό μας δίκτυο εδώ πέρα, ώστε να αξιοποιηθεί και αυτό το κομμάτι της τεχνογνωσίας που θα δημιουργηθεί εδώ πέρα και της εμπειρίας που θα προκύψει από την αξιοποίηση του δικτύου και σε άλλες περιπτώσεις, ούτως ώστε να κάνουμε καλύτερη διαχείριση σε μια ιδιαίτερη δύσκολη περίοδο και για το περιβάλλον και για τα ενεργειακά ζητήματα των θεμάτων που αφορούν την διαχείριση της ενέργειας. Έτσι λοιπόν, εγώ θα ήθελα να σας δώσω το λόγο να μας πείτε και εσείς από την πλευρά σας δύο λόγια και φυσικά έτσι, ό,τι χρειαστεί στη συνέχεια θα είμαστε εδώ για να. Ευχαριστώ πολύ κύριε Δήμαρχε, εκ μέρους του ΤΑΠ φυσικά και όλης της ομάδας. Καταρχήν πρέπει να σας συγχαρώ που πήρατε αυτή την πρωτοβουλία και μας κάνατε αυτό το αίτημα. Ένα αίτημα που έχει προφανή αποτελέσματα και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, αλλά και σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Οπότε καταρχήν ευχαριστούμε πολύ που μας δώσατε την ευκαιρία να κάνουμε μια τόσο πολύ σημαντική δωρεά για την κοινότητα. Mm-hmm. Κοινότητα εννοώ την ευρύτερη, δηλαδή όχι με τη διοικητική έννοια, για την κοινότητα, την ανθρώπινη κοινότητα. Οπότε με πολύ μεγάλη χαρά σας φέρνω εγώ προσωπικά σήμερα την επιστολή αυτή που λέει ότι αποδεχόμαστε και ξεκινάμε και θα προχωρήσουμε στην παροχή, στην προμήθεια του σχετικού εξοπλισμού, δηλαδή της μίας τουρμπίνας, όπως είχαμε συμφωνήσει. Είναι πολύ μεγάλη χαρά μας που είμαστε επίσης ένα μικρό κομματάκι σε ένα τόσο μεγάλο έργο το οποίο έχετε πάρει την πρωτοβουλία και υλοποιείτε εδώ στην περιοχή. Γιατί δεν είναι μόνο το δικό μας, απλά αποτελούμε ένα κομματάκι αυτού του πάζλ και μας χαροποιεί πολύ που είμαστε, που συμμετέχουμε σε αυτό και που βοηθάμε. Είπατε για διαδικασίες. Σωστά, καθυστερήσαμε όλοι. Οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες, ειδικά εκεί που απαιτούνται αδειοδοτήσεις, που απαιτούνται αξιολογήσεις κτλ. Όμως εγώ τουλάχιστον μέσα από όλη αυτή τη μεγάλη διαδικασία αισθάνομαι ασφάλεια ότι προχωράμε με πολύ μεγάλη διαφάνεια και με εγγύηση όλων των ποιοτικών χαρακτηριστικών που διέπουν αυτή τη διαδικασία, δηλαδή από παντού έχουμε διασφαλίσει την ποιότητα για αυτό που πάμε να κάνουμε και έτσι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Λυπάμαι μόνο που οι συνεργάτες μας με τους οποίους δουλέψατε μαζί τους τόσο καιρό, δηλαδή η αγαπητή Ζωή Μπαγαβέα και άλλοι συνεργάτες, οι οποίοι δούλεψαν πολύ και το αγάπησαν πολύ αυτό το έργο. Λυπάμαι που δεν μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό.
σε αυτή τη σημερινή μέρα, αλλά πιστεύω ότι όταν θα το εγκαινιάσετε, με χαρά θα είμαστε όλοι παρόντες. Λοιπόν, και πάλι συγχαρητήρια και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περιττό να πω φυσικά, θα μιλήσει ο ίδιος ενδεχομένως, πόσο πολύ σημαντική ήταν η συνεισφορά του κυρίου Σκρέκα στο να μας διασυνδέσει και να μας μεταφέρει πάντα τις ανάγκες σας, τους χρόνους, την πρόοδο που έχετε προχωρήσει εσείς στο δικό σας κομμάτι. Δηλαδή, δουλέψαμε πάρα πολύ ομαδικά, είμαστε μια πολύ δεμένη ομάδα και νομίζω ότι καταφέραμε να το υλοποιήσουμε. Τώρα, όταν θα κόψετε και την κορδέλα, θα μας δείτε όλους μαζί. Ναι, με πολύ χαρά. Έτσι, Θάνο. Εγώ, πλευράς μου, θα ήθελα να τονίσω την άρτια συνεργασία με τον Δήμαρχο και όλες τις υπηρεσίες που ήταν εμπλεκόμενες σε όλο αυτό το project. Είναι πραγματικά ένα μοναδικό project και είναι τιμή για μας που είμαστε και εμείς κομμάτι αυτού του project, σεβόμενοι το φυσικό πλούτο της εκάστοτες περιοχής και προσφέροντας έστω κάτι λίγο στο να αλλάξει ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ σήμερα, εκπροσωπώντας και τη δική μου ομάδα και τους προκατόχους μου που δούλεψαν. Και όπως είπε και η κυρία Σωτηροπούλου, στην κορδέλα ελπίζουμε να είμαστε όλοι μαζί και να έχουμε τα ίδια χαμόγελα που έχουμε σήμερα, όταν θα είναι ολοκληρωμένοι. Και καλή επιτυχία στις γιορταστικές σας εκδηλώσεις, στις αυριανές που είναι φημισμένες. Έτσι. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω μέρος όλης της ομάδας εδώ του Δήμου, των συνεργατών, των αντιμάρχων, των ανθρώπων που δούλεψαν, του ειδικού μου συνεργάτη του Σπύρου, της τεχνικής υπηρεσίας και όλων όσων τέλος πάντων ουσιαστικά πλάγισαν στην προεργασία και στην προετοιμασία αυτού του έργου. Ομολογουμένως οφείλω να ομολογήσω ότι η συνεργασία μας ήταν εξαιρετική από την πρώτη στιγμή που ήρθαμε σε επαφή, τότε με τον Απόστολο τον Λεμονίδη και στη συνέχεια με την Ζωή, έτσι, ο Θάνος και τα λοιπά. Πραγματικά ομολογουμένως η ομάδα του ΤΑΠ αναφορικά με το ανθρώπινο της δυναμικό έχει κάνει τις καλύτερες επιλογές και αυτό είναι προς τιμή σας. Το σημαντικό για εμάς είναι ότι οι άνθρωποι του ΤΑΠ, έχοντας και την ιδιαίτερη γνώση που προκύπτει από το αντικείμενο, το κύριο αντικείμενο ανασχόλησής τους, είδανε σε αυτό το έργο κάτι πολύ σημαντικό. Είδανε αυτό που είχε μεταφερθεί από την πρώτη στιγμή, ότι είναι ένα έργο το οποίο σε αντίθεση με άλλες δράσεις και παρεμβάσεις οι οποίες έχουν γίνει από τον ΤΑΠ, έχει ένα χαρακτήρα ο οποίος συμβάλλει στην αειφορία. Δεν είναι μια προμήθεια απλώς κάποιου πράγματος το οποίο ενδεχομένως σήμερα είναι χρήσιμο, αύριο θα είναι διαφορετικά. Είναι μια παρέμβαση η οποία θα βοηθήσει τον τόπο της Νάουσας να παράξει πλούτο. Και αυτό είναι το σημαντικότερο. Δηλαδή εδώ, με τη δική σας συνδρομή, αυτό το οποίο κατορθώνουμε να κάνουμε είναι να θέσουμε τις βάσεις ώστε τα επόμενα πολλά χρόνια η τοπική κοινωνία, οι δημότες μας να απολαμβάνουν τα ωφέλη από ένα project το οποίο σήμερα με τη δική σας συνδρομή μπαίνει προς την τελική ευθεία της υλοποίησης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας και αποτελεί εξαιρετική τιμή το γεγονός ότι αναγνωρίσατε αυτή την σημασία αυτού του μικρού σε οικονομικό επίπεδο αλλά πολύ μεγάλου σε επίπεδο ακριβώς, σε επίπεδο σπουδαιότητας και μοναδικότητας. Είναι ακριβώς μια ξεκάθαρα αναπτυξιακή πρωτοβουλία και έτσι το αντιμετωπίζουμε, έτσι το βλέπουμε και πιστεύουμε ότι πραγματικά με την υλοποίηση του έργου θα φτάσουμε κάποια στιγμή στην ευχάριστη θέση να μπορέσουμε να δώσουμε στην τοπική κοινωνία την όθηση και τη στήριξη που χρειάζεται προκειμένου μέσα από αυτό να καταστήσουμε μια πόλη, ένα σημείο αναφοράς για θέματα ενεργειακής διαχείρισης, διότι αυτό έρχεται να συμπληρώσει και άλλα πράγματα ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού με τον οποίο δουλεύουμε αυτή τη στιγμή. Πολύ σύντομα να αναφέρω έτσι απλώς για την οικονομία του χρόνου, θα σταματήσω εκεί πέρα, ότι η Νάουσα θα είναι το προσεχές διάστημα πρώτος δήμος στη χώρα που θα έχει δικό του δίκτυο σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων και ηλεκτρικά αυτοκίνητα τα οποία θα είναι κοινόχρηστα για τους επισκέπτες και τους δημότες. Και πάρκινγκ και το ετοιμάζουμε. περιμένουμε μία έγκριση από ένα πρόγραμμα το οποίο έχουμε υποβάλει, το οποίο θεωρώ ότι όσον ούπο θα έχουμε ευχάριστα νέα,
όπου εκεί πλέον θα δημιουργηθεί ένα μεγάλο στεγασμένο πάρκινγκ, θα είναι ακόμη καλύτερα. Οπότε, να κλείσω πάλι ευχαριστώντας σας ιδιαίτερα για, για το ενδιαφέρον με το οποίο μας περιβάλλατε, για τη στήριξή σας και ευελπιστώ πως πολύ σύντομα θα έχουμε τη χαρά όλη η ομάδα του ΤΑΠ και εμείς εδώ πέρα μαζί η τοπική κοινωνία να εγκαινιάσουμε αυτό το έργο το οποίο θα ολοκληρωθεί με την δική σας συμβολή. Ταυτόχρονα να ευχαριστήσω και ιδιαίτερα διότι πραγματικά μας βοηθάτε σημαντικά και στο κομμάτι της μείωσης της δαπάνης μας για την υλοποίηση του έργου. Το κάνετε ακόμη πιο αποδοτικό, το έργο γίνεται πλέον ακόμη πιο αποδοτικό χάρη σε εσάς και η τοπική κοινωνία σας οφείλει ευγνωμοσύνη για αυτό το πράγμα διότι με την πολύ σημαντική δική σας συμβολή το έργο θα ολοκληρωθεί με πολύ χαμηλότερο κόστος από το αρχικό προϋπολογιστέ. Σας ευχαριστούμε λοιπόν και πάλι πολύ και να ευχηθώ κάθε επιτυχία στην ολοκλήρωση του project του TAP. Και επίσης και στο υπόλοιπο. Βεβαίως και στο υπόλοιπο. Έτσι.